Τι θέλετε να του πω, ρε παιδιά, τα κάλαντα, αφού το μηχανό που το σταθερό. Χριστιανά μου, εσεί πιάστε την οπράντζο την Έλενα να μα δουν. Και εντάξει. Αυτή τη στιγμή γράφουμε ιστορία. Καθημερινά. Να δούμε. Δεν μα απαντά τώρα, παιδιά. Μιχάλη μου. Έλα, Χριστιανά. Είσαι καλά. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, εσύ. Καλά, καλά, Μιχάλη μου, ακούω πράγματα και θάματα εδώ και θέλω κάποιες διευκρινήσεις παραπάνω. Καλό να σας τα πω. Πες μας ρε Μιχάλη μου, τι έγινε με την Αντζούν. Τίποτα, με πήρε ο κύριος Αντζούν ο ίδιος. Πήραμε κάτι κοπέλες οι οποίες είναι στην παραγωγή πριν λίγες μέρες για το Survivor. Και πού είσαι εσύ? Είμαι σπίτι μου, στρόβολο. Ενώ πού στέκεσαι απέναντι σε αυτήν την πρόταση, γιατί είναι μεγάλη πρόταση. Κοίτα, προετοιμάσαμε πριν κανένα μήνα όταν στάληκε το πρώτο μήνυμα από μια κοπέλα της παραγωγής στο Instagram, κατά πόσο θα με ενδιέφερε, εκπροσωπεί ενώ έναν πόστον από την εταιρεία Αντζούν Media. Είπα της ότι πολύ ευχαρίστως να επικοινωνήσουμε, έδωσα το τηλέφωνο μου και με πήραν την προηγούμενη εβδομάδα από την εταιρεία παραγωγής να μου πούν ότι το σκεπτικό είναι μια προσέγγιση του ατόμου μου για το παιχνίδι. Μιχάλη μου, βασικά τώρα περιμένουν από σένα απάντηση. Τους απάντησα όταν με πήραν τηλέφωνο ότι έχω σοβαρή δέσμευση για ένα συμβόλαιο το οποίο τρέχει με τον Αντένα Κύπρου. Οπότε, θέλοντας και μην είναι δύσκολη εννοώ η απόφαση, δεν είναι κάτι εύκολο το οποίο μπορεί να απαντηθεί σε ένα τηλεφώνημα. Το εκαταλάβαν, μου είπαν ότι γνωρίζουν τις δεσμεύσεις μου, διότι παρακολουθήσαν, βλέπουν ενώ βιντεάκια, ναι, το προφίλ του κάθε ατόμου που προσεγγίζουν, φαντάζομαι. Ναι. Ξέρουν τη δέσμευση μου με το κανάλι. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε μία πρόταση, με έβαλα στη διαδικασία, ενημέρωσα και το κανάλι μου. Τι σου είπαν? Και από εκεί πέρα είμαστε σε μία προς το παρόν αναμονή για το αν μπορεί να συνδυαστεί κάτι τέτοιο. Άρα περιμένεις να δεις και από το κανάλι σου και μαζί του. Το κανάλι μου ενημέρωσα την προηγούμενη εβδομάδα το διευθυντή του Αντένα, οπότε είμαστε σε μια περίεργη αναμονή για να δούμε αν κατά πόσο μπορεί να συνδυαστεί, διότι τους έδωσα να καταλάβουν ότι το συμβόλαιο και η εκπομπή η οποία έχουμε κάθε Σάββατο στον Αντένα δεν πρόκειται να τη σταματήσουμε για... Κοίτα, εκτός που τον Αντένα, τι πάνε είναι, ενημέρωσες τι? Ναι, έξαλλη πάνε. Έξαλλη. Άρα, Μιχάλη μου, μπράβο. Κοίτα, είναι πολύ σημαντικό το ότι σου έχει γίνει τέτοια πρόταση. Ακόμη για να μην γίνει ποτέ, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά περιμένουμε να μάθουμε τα νέα σου. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Όντως είναι κάτι τιμητικό. Πιάσαμε με τηλέφωνο. Εγώ, σαν χαρακτήρας, γνωρίζεις με πολύ καλά ότι είμαι άνθρωπος του action. Είμαι άνθρωπος της αδρεναλίνης, τα χόμπι μου, τα αυτά μου. Μόνο μιας εννοώ τριβιτσιάστηκα. Δηλαδή, σαν ιδέα μου αρέσει. Δεν σου κρύβω ότι έβλεπα τον εαυτό μου στο παιχνίδι. Είναι έτσι για αλλαγή παραστάσεων, να ξέρεις. Αλλά αλλάξεις περιβάλλον. Ναι, ναι, το γεγονός, ναι, όμως ότι έχουμε την εκπομπή η οποία τρέχει, πάμε καλά, ναι, είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος να σκεφτώ όρημα και ενούσιμα πριν οποιαδήποτε απόφαση. Ναι, 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 σίγουρα. Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Άντε, τα καλύτερα ευχόμαστε. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Σε ευχαριστούμε. Γεια, φιλιά, γεια, πολλά. Γεια σου. Γεια. Α, γεια.